8 είναι από το βιβλίο Έσδρας, σελίδα λοιπόν 458, βιβλίων Έσδρας και κεφάλαιον Ζήτα, κεφάλαιον 7. Από το κεφάλαιο 7 του βιβλίου Έσδρας στη σελίδα 458. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, επί της βασιλείας Αρταξέρξου, βασιλέως της Περσίας, Έσδρας, ο υιός του Σεραΐου, υιού του Αζαρία, υιού του Χελκία, υιού του Σαλούμ, υιού του Σαδόκ, υιού του Αχιτόβ, υιού του Αμαρία, υιού του Αζαρία, υιού του Μεραϊόθ, υιού του Ζεραΐα, υιού του Οζή, υιού του Βουκή, υιού του Αβισουά, υιού του Φινεές, υιού του Ελεάζερ, υιού του Ααρών, του ιερέως του πρώτου, ούτως ο Έσδρας ανέβει από της Βαβυλώνος, ον γραμματεύς έμπειρος εις τον νόμο του Μωυσέως, τον οποίον έδωκε Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Και ο βασιλεύς εχάρισεν εις αυτόν πάντα τα αιτήματα αυτού κατά την επ' αυτόν χείρα Κυρίου του Θεού αυτού. Ανέβησαν και τινές εκ των ιών του Ισραήλ και εκ των ιερέων και οι Λεβίτε και οι Ψαλτοδοί και οι Πιλωροί και οι Νεθυμίνιμ εις Ιερουσαλήμ εν το 7ο έτη Αρταξέρξου του βασιλέως. Και ήλθον εις Ιερουσαλήμ τον 5ο μήνα του 7ου έτους του βασιλέως. Διότι την πρώτην του πρώτου μηνός ήρχισεν ούτως να αναβαίνει από τις Βαβυλώνος και την πρώτην του 5ου μηνός ήλθεν εις Ιερουσαλήμ κατά την επ' αυτών αγαθήν χείραν του Θεού αυτού. Επειδή ο Έσδρας είχε ετοιμάσει την καρδία αυτού στο να εξητεί το νόμο του Κυρίου και να εκτελεί και να διδάσκει στον Ισραήλ διατάγματα και κρίσεις. Τούτο δε είναι το αντίγραφο της επιστολής, την οποία ο βασιλεύς Αρταξέρξης έδωκεν εις τον Έσδραν τον ιερέα, τον γραμματέα, γραμματέα των λόγων των εντολών του Κυρίου και των διαταγμάτων αυτού προς τον Ισραήλ. Αρταξέρξης βασιλεύς των βασιλέων προς Έσδραν τον ιερέα, τον γραμματέα, του νόμου του Θεού του ουρανού, των τέλειων κτλ. Εξεδόθη παρεμού διαταγή ώστε πάντες οι εκ του λαού του Ισραήλ και εκ των ιερέων αυτού και των Λεβιτών και ή εν το βιβλίο μου, εν το βασιλείο μου, όσοι θέλουσιν αυτοπροαιρέτως να αναβώσιν εις Ιερουσαλήμ, να έρθωσιν μετά σου. Διότι πέμπεσε παρά του βασιλέως και των 7 συμβούλων αυτού, δια να επισκεφθεί στην Ιουδαίαν και την Ιερουσαλήμ, κατά τον εν τη χειρή σου νόμο του Θεού σου. Και να φέρεις το αργύριον και το χρυσίον, το οποίον ο βασιλεύς και οι σύμβουλοι αυτού προσέφεραν αυτοπροαιρέτως εις των θεών του Ισραήλ, του οποίου το κατοικητήριον είναι εν Ιερουσαλήμ. Και άπαν το αργύριον και χρυσίον όσων συνάξεις καθόλου την επαρχίαν της Βαβυλώνος, μετά των προαιρετικών προσφορών του λαού και των ιερέων των προσφερόντων αυτοπροαιρέτως, δια των εν Ιερουσαλήμ, οίκον του Θεού αυτού. Δια να αγοράσεις ταχαίως δια του αργυρίου τούτου μόσχους κρυούς αρνία, τα σεξαλφή των προσφοράς αυτών και τα σποδάς αυτών και να προσφέρεις αυτά επί το θυσιαστήριον του οίκου του Θεού σας το εν Ιερουσαλήμ. Και πάνω ότι φανεί αρεστών εις έκαι στους αδελφούς σου, να κάμετε δια του υπολείπου αργυρίου και χρυσίου τούτο κάμετε κατά το θέλημα του Θεού σας. Και τα σκεύη τα δοθέντα εις έ δια την υπηρεσία του οίκου του Θεού σου παράδος ενώπιον του Θεού της Ιερουσαλήμ. Και ό,τι περιπλέον χρειαστεί δια των οίκων του Θεού σου, ό,τι συμβεί να εξοδεύσεις, εξόδευε εκ του βασιλικού θησαυροφυλακίου. Και παρεμού, εμού του Αρταξέρξου βασιλέως, εξεδόθη διαταγή εις πάντας τους θησαυροφύλακας, τους πέραν του ποταμού, πάνω ότι ζητήσει παρημών ο Έσδρας, ο ιερεύς, ο γραμματεύς του νόμου του Θεού του ουρανού, να γίνεται πάρα αυτά. Έως 100 ταλάντων αργυρίου και έως 100 κόρων σίτου, και έως 100 βάθ ίνου και έως 100 βάθ ελαίου και άλλας απροσδιόριστον. Πάνω ότι είναι προστεταγμένον παρά του Θεού του ουρανού ας γίνει με τα σπουδής δια των οίκων του Θεού του ουρανού δια να μην έλθει οργή επί την βασιλείαν του βασιλέως και των ιών αυτού. Έτι γνωστοποιείται εις εσάς ότι οι Σουδένα εκ των ιερέων και Λεβιτών, Ψαλτοδών, Θυρωρών, Νεθινίμ και υπηρετών τούτου του οίκου του Θεού θέλει είστε νόμιμον να επιβληθεί φόρος τελώνιον ή διαγώγιον επ' αυτούς. Και εσύ Έσδρα, κατά την ενσύ του Θεού σου σοφίαν, κατάστησον κριτάς και δικαστάς δια ανακρίνωση πάντα των λαών των πέραν του ποταμού πάντας τους ιδότας
τους νόμους του Θεού σου και δίδασκε τους μη ειδώτας. Και πας ως τις δεκάμνη των νόμων του Θεού σου και τον νόμο του βασιλέως, ας εκτελείται ταχαίως κρίσης επ' αυτών, είτε εις θάνατον, είτε εις εξορίαν, ή εις δίμευσιν υπαρχόντων, ή εις φυλακήν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός των Πατέρων ημών, ωστός έδωκε τη αύτα εις την καρδίαν του βασιλέως, δια να δοξάσει τον οίκον του Κυρίου τον Ιερουσαλήμ. Και έκαμε ένα εύρο έλεος ενώπιον του βασιλέως και των συμβούλων αυτού και πάντων των αρχόντων του βασιλέως των δυνατών. Κι εγώ, λέγει ο Έσδρας, ενισχύθην κατά την επεμέ χείρα Κυρίου του Θεού μου και συνήγαγον εκ του Ισραήλ άρχοντας, δια να συναναβώσει με τεμού. Αμήν. Το ορολόγιο πρόγραμμα του σχεδίου του Θεού άρχισε, βρίσκεται σε εξέλιξη και θα φτάσει στο τέλος του. Όλα άρχισαν το 605 π.Χ. όπου ο βασιλιάς ο Ναβουχοδονόσορ συνέλαβε το βασιλιά, πήρε τα σκεύη του ναού και έφερε σε αιχμαλωσία όλο το λαό Ισραήλ για την αποστασία τους και ιδιαίτερα για την ειδωλολατρεία τους. Το 520 μετά Χριστού, με εντολή του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας αργότερα, δηλαδή το 536, ο Θεός άρχισε λοιπόν να συνέχισε λοιπόν το σχέδιό του. Πέρασαν κατά τον προφητικό λόγο τα 70 χρόνια και ο λαός επέστρεψε στη γη της Ιερουσαλήμ, λαός εκλεκτός, ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ, απαλλαγμένος πια από κάθε ειδωλολατρεία, μετανοημένος, είχε επιστρέψει στο Θεό, είχε κράξει στο Θεό. Υπήρχαν άνθρωποι καθ' όλη τη διάρκεια της 70ετούς εχμαλωσίας που βόηθησαν και βόηθαγαν το λαό Ισραήλ, όπως ήταν ο Δανιήλ, ο Σεδράχ, ο Μισάχ, ο Αβδενεγό και άλλοι πολλοί. Και έτσι το 536, ακριβώς τα 70 χρόνια, ο λαός Ισραήλ επέστρεψε και ευρέθη ξανά στη γη Ισραήλ και άρχισε να οικοδομεί την Ιερουσαλήμ και το ναό. Όμως εχθροί του Θεού και του λαού του Θεού εμπόδισαν 16 ολόκληρα χρόνια, όμως και με εμπόδια ακόμη το έργο του Θεού θα πραγματοποιηθεί. Και έτσι το 520 μετά Χριστό, ενώ πια βασιλιάς ήταν ο Δαρίος, το Πνεύμα το Άγιο με τους προφήτες τον Αβακούμ και τον Ζαχαρία προέτρεψε και προφήτευσε να αρχίσουν να οικοδομούν τον ναό, και καθώς προέτρεψε, καθώς προφήτευσε, ο ναός οικοδομήθηκε και σε 4 χρόνια από τον Ζωροβάβελ και τον Ισού, τον ιών του Ιεσεδέκ, τους οποίους χρησιμοποίησε ο Θεός μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο οίκος του Θεού, ο ναός του Θεού εκτίστη και τελείωσε. Τώρα μπαίνουμε στο τρίτο σχέδιο. Το πρώτο λοιπόν ήταν η επιστροφή του λαού. Το δεύτερο ήταν η οικοδομή του ναού, η επιστροφή του λαού με διαταγή του Κύρου, η οικοδομή του λαού με διαταγή του Πνεύματος του Αγίου, και τώρα μπαίνουμε στο τρίτο στάδιο, στο τρίτο πραγματικά από το Θεό προσδιορισμένο χρονικό διάστημα, όπου ο Θεός θα κάνει τώρα το τρίτο του σχέδιο, που είναι η διδασκαλία. Δηλαδή θα διδάξει τον νόμο και θα οδηγήσει τους ανθρώπους να είναι άγιοι και καθαροί μέσα στην Ιερουσαλήμ, όπου τους επέστρεψε, να λατρεύουν το Θεό στο ναό του Σολομώντα, στο ναό του Θεού, αλλά να τον λατρεύουν σωστά, δηλαδή εν πνεύματι και αληθεία, δηλαδή σύμφωνα και υπάκουα πάντα με το Λόγο του Θεού. Τώρα έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχουμε φτάσει στο 459 μετά π.Χ. και ο Θεός βρήκε έναν άλλον εργάτη, τον Έσδρα. Ο Έσδρας δεν είναι ούτε διοικητής, είναι γραμματεύς, έμπειρος εις τον νόμο του Θεού, το κατάλληλο σκεύος, γιατί έχει πάρει μια στερεή απόφαση στην καρδιά του να εξητεί τον νόμο του Κυρίου, να εκτελεί τον νόμο του Κυρίου και να διδάσκει τον νόμο του Κυρίου. Ο κατάλληλος άνθρωπος, λένε οι άνθρωποι, στην κατάλληλη θέση, και λέει ο Λόγος του Θεού, και τον κατάλληλο καιρό.
Ο Θεός τι βλέπει? Ο Θεός βλέπει στο λαό του Ισραήλ, και μάλιστα αν θέλετε να το δούμε και μαζί στη σελίδα 461 στο ένατο κεφάλαιο, θήτα κεφάλαιο, να δούμε τι βλέπει για το παρόν και για το μέλλον ο Θεός και τι χρειάζεται διόρθωση και πώς θα το διορθώσει. Βλέπει λοιπόν, και αφού ετελέστησαν ταύτα πάντα, προσήλθον προς εμέ οι άρχοντες λέγοντες: ο λαός του Ισραήλ και οι ιερείς και οι Λεβίτε δεν εχωρίστησαν από του λαού των τόπων αυτών και πράτουσι κατά τα βδελίγματα αυτών των Χαναναίων, Χεταίων, Φερεζαίων, Ιεβουσαίων, Αμμονιτών, Μωαβιτών, Αιγυπτίων και Αμοραίων, διότι έλαβον εκ των θυγατέρων αυτών εις εαυτούς και εις τους ιούς αυτών, ώστε το σπέρμα το Άγιο συνεμίχθη μετά του λαού των τόπων και ηχείρ των αρχόντων και των προεστώτων ή το πρώτη εις την παράβαση ταύτην. Τι βλέπει ο Θεός λοιπόν? Ότι και οι άρχοντες και οι προεστώτες ακόμη είχαν ξεφύγει από την υπακοή του θελήματος του Θεού και του Λόγου του Θεού, είχαν προσκοληθεί στις αλότριες γυναίκες των εθνών, που για την Καινή Διαθήκη είναι διδασκαλίες ψευδής και έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, με αποτέλεσμα ο λαός του Ισραήλ να πράτουσει κατά τα βδελίγματα των εθνών. Το αποτέλεσμα είναι κακό, γιατί δεν θα μπορέσει ο Θεός, εάν δεν διορθωθεί το πράγμα τούτο, να ολοκληρώσει το σχέδιό Του. Και το σχέδιό Του για την παρούσα στιγμή είναι συγκεκριμένο. Πρέπει να εκδοθεί η εντολή του βασιλιά, διάταγμα από του βασιλιά της εποχής εκείνης, κάποιου βασιλιά, για την οικοδομή του τείχους της Ιερουσαλήμ. Και γιατί αυτό? Ας πάμε να το δούμε και αυτό, αδερφοί. Να δούμε όλο το σχέδιο του Θεού σήμερα στη σελίδα 797. Μάλλον 796, είναι από το βιβλίο Δανιήλ του προφήτου, από το κεφάλαιο 9 και εδάφιο 24. Εβδομήγοντα εβδομάδες, λέγει ο Λόγος του Θεού στη σελίδα 796, κεφάλαιο 9 από το βιβλίο του Δανιήλ και εδάφιο 24. Εβδομήγοντα εβδομάδες διορίστησαν επί το λαόν σου, τον Ισραήλ, και επί την πόλη σου, την Αγία, την Ιερουσαλήμ, δια να συντελεστεί η παράβαση και να τελειώσωσιν εαμαρτία, και να γίνει εξηλαίωση περί της ανομίας, και να εισεχθεί δικαιοσύνη αιώνιος, και να σφραγιστεί όρασης και προφητεία, και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων, μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Γνώρισε λοιπόν εσύ, Δανιήλ, και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου θέλου συνείστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62, δια να οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, και μάλιστα εν καιρής στενοχωρίας. Και μετά τα 62 εβδομάδες θέλει εκοπεί ο Χριστός, πλην όχι δια τον εαυτό του, αλλά δια των λαών Ισραήλ. Ένας λόγος λοιπόν ακριβής και προφητικός, ο οποίος πρέπει να εκπληρωθεί ακριβώς. 70 εβδομάδες, μάλιστα μιλάει για 69 εβδομάδες καταρχάς από τις έκδοσης του διατάγματος για να οικοδομηθεί η πλατεία και το τείχος της Ιερουσαλήμ, και μάλιστα εν καιρό στενοχωρίας, και τότε θα αποκαλυφθεί ο Χριστός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, 69 εβδομάδες είναι 483 χρόνια. Το 444 ακριβώς έλαβε χώρα το διάταγμα για το οποίο θα δούμε, για να εκτιστεί το τείχος της Ιερουσαλήμ και η πλατεία της Ιερουσαλήμ, και μάλιστα εν καιρό στενοχωρίας. Η διαφορά είναι 39 χρόνια, 39 χρόνια όμως σημερινά, αν τα μετατρέψουμε, σημερινά εννοώ 365 ημερών και ένα δίσεκτο ανά τετραετία και 25 δηλαδή και εν τέταρτον, τα οποία 39 αυτά χρόνια, αν τα μετατρέψουμε, τα 483 αυτά χρόνια, σε χρόνια
Εβραϊκά 360 ημερών θα πρέπει να αφαιρεθούν 7 χρόνια, δηλαδή το υπόλοιπο είναι ακριβώς 32 χρόνια. Εάν θεωρήσουμε δε ότι υπάρχει ένα λάθος 4 ετών αναγνωρισμένο από όλους τους ανθρώπους και όχι τους χριστιανούς μόνο. Στο ημερολόγιο το οποίο ακολουθείτε τώρα, μιλάμε δηλαδή 33-1-4-29 και 3 που η διακονία του Χριστού 32 και μάλιστα οι μελετητές της Γραφής προσδιόρισαν επακριβώς την ημέρα και έβρικαν ότι αυτή είναι η μέρα των Βαΐων, η πρώτη μέρα της Μεγάλης Εβδομάδος που Ιησούς Χριστός εισέρχεται στην Ιερουσαλήμ για να σταυρωθεί και να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού, να σταυρωθεί δηλαδή για τις αμαρτίες μας και ο Θεός να τον αναστήσει για τη δικαίωσή μας. Όλα λοιπόν στο ημερολόγιο πρόγραμμα του Θεού για την εποχή του Έσδρα ήταν να φτάσουμε ακριβώς στο 444 π.Χ. εξαλείφοντας όλα τα προβλήματα τα οποία θα εμποδίσουν το Θεό να ενεργήσει κατά πάντα και ακριβώς το θέλημά Του. Και τα προβλήματα, όπως είπαμε, ήταν πρώτον να επιστρέψει ο λαός Ισραήλ στα Ιεροσόλυμα, στη γη Ισραήλ, πράγμα το οποίο έγινε το 536-70 χρόνια μετά την αιχμαλωσία, να οικοδομηθεί ο ναός του Σολομώντα, ο ναός του Θεού, πράγμα το οποίο έγινε το 520, πάντοτε χρησιμοποιώντας τον Ζωροβάβελ και τον Ιωσεδέκ, τον Ιησού των Ιών του Ιωσεδέκ, και τώρα να διορθωθεί η διδασκαλία και να επιστρέψουν οι άνθρωποι ακριβώς στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, το οποίο ισχύει και σήμερα, γιατί η προτροπή και ο λόγος του Ευαγγελίου και του Ιησού Χριστού είναι: θέλω να είστε εντελώς ενωμένοι πρώτον. Δεύτερον, θέλω να φρονείτε πάντες το αυτό. Και τρίτον, θέλω να περιπατείτε ακριβώς στο Λόγο του Θεού, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Αυτό το οποίο εκφράζει τόσο όμορφα και απόλυτα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αυτό ακριβώς το ίδιο ισχύει και την εποχή του Έσδρα, ο οποίος έχει αυτή την αποστολή και του έχουν δοθεί τα συγκεκριμένα και τα απαραίτητα χαρίσματα για να μπορεί να ενεργήσει ακριβώς έτσι όπως ο Θεός τον θέλει. Και τα χαρίσματά του είναι ότι έχει βάλει στην καρδιά του να εξητεί κατά πάντα το Λόγο του Θεού, να εκτελεί αυτός ο ίδιος κατά πάντα το Λόγο του Θεού και να διδάσκει αυτός ο ίδιος κατά πάντα το Λόγο του Θεού, και μάλιστα του προσέφερε και όλες τις κατάλληλες συνθήκες ώστε η αποστολή του και το έργο του να επιτευχθούν εις δόξαν του Θεού Πατρός και εις ετοιμασία των χρόνων και των καιρών για να φτάσουμε μετά το 459 σε 14 χρόνια περίπου στο 444 να φτάσουμε στο κρίσιμο αυτό σημείο όπου με έναν άλλον δούλο του ο Θεός, τον οποίον θα χρησιμοποιήσει τον Νεεμία, θα δοθεί η εντολή να οικοδομηθεί το τείχος, πράγμα και το οποίο θα συμβεί. Έτσι εργάζεται ο Θεός, αυτό είναι το θέλημα του Θεού, και εκείνο που έχει σημασία είναι, αδερφοί αγαπητοί, το έργο του Θεού σε αυτή την κατάσταση. Και τους δούλους και τους εργάτες τους εξέλεξε και είναι τελείοι, γιατί αυτός είναι ο διδάσκαλος και αυτός είναι ο καθηγητής, αλλά και το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εργαστούν για να εκπληρωθεί απολύτως και κατά πάντα το θέλημα του Θεού είναι προετοιμασμένο τέλεια από τον ίδιο το Θεό. Τώρα μάλιστα για το έργο του Έσδρα, βασιλιάς είναι ο Αρταξέρξης, ο οποίος ευασίλευσε περίπου 40 χρόνια, το 465 έως το 425, είναι ο γιος του Ξέρξη και κατά πάσα πιθανότητα είναι ο γιος της Εστήρ, η οποία υπήρξε και βασίλισσα και σύζυγος του Ξέρξη. Άρα ξέρει πάρα πολύ καλά από τη μητέρα του, ξέρει πάρα πολύ καλά το θέλημα του Θεού, το λόγο του Θεού, από το θείο του, το Μαραδοχαίο, ξέρει πάρα πολύ καλά το θέλημα του Θεού και το λόγο του Θεού, έχει φόβο Θεού
και είναι έτοιμος τη διορισμένη στιγμή να κάνει αυτά που ο Θεός τον προστάζει, και ο Θεός τον προστάζει συγκεκριμένα πράγματα. Σου δίνω πρώτον όλα τα απαραίτητα για να μπορέσεις να εκπληρώσεις την αποστολή σου, Έσδρα, και επιπλέον σε διατάζω εσένα, Έσδρα, κατά την σοφίαν που σου έχει δώσει ο Θεός, να καταστήσεις κριτάς και δικαστάς, διανακρίνωση πάντα των λαών των πέραν του ποταμού και πάντα τους γνωρίζοντας του νόμου του Θεού σου, και να διδάσκεις πάντα τους μη γνωρίζοντας. Πράγμα και το οποίο ο Έσδρας με απόλυτη σοφία και με απόλυτη αφιέρωση στο θέλημα του Θεού έκαμε, με αποτέλεσμα ο Θεός να ενεργήσει στις καρδιές των αρχόντων ακόμη του λαού Ισραήλ, αλλά και όλου του λαού, να απομακρυνθούν από τις γυναίκες των εθνών, να προσκοληθούν στο Θεό, στο Λόγο του Θεού και στο λαό Ισραήλ, και έτσι να μην διαφθαρεί το σπέρμα το Άγιο, καθώς έβλεπε ο Θεός ότι διαφθείρεται. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι το μήνυμα το οποίο πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει, ότι μέσα στον κάθε έναν από εμάς υπάρχει παρακυρίου, εφόσον αναγεννηθήκαμε, μας αναγέννησε ο Χριστός, εφόσον βαφτιστήκαμε με Πνεύμα Άγιο, μας βάφτισε ο Χριστός, εφόσον διδασκόμεθα από τον Χριστό το Λόγο του Θεού, καθώς μόνος διδάσκαλος στην Εκκλησία του Χριστού είναι ο ίδιος ο Κύριος, και καθώς οδηγούμεθα από τον μόνο καθηγητή, δεσπότη και επίσκοπο των ψυχών ημών των Ιησού Χριστών, μέσα μας υπάρχει σπέρμα Άγιο, το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρινο οφθαλμού, μη μολυνθεί και μολύνεται από τα μολύσματα του βασιλέως του κόσμου τούτου, αλλά και από τα εδέσματα, αλλά και από τις συνήθειες, αλλά και από το φρόνημα του κόσμου τούτου. Γιατί αν μολυνθεί το σπέρμα το Άγιο, τότε αυτό που ο Θεός έχει προσδιορίσει προκαταβολής κόσμου να εργαστεί με τον κάθε έναν από μας, τον οποίον ο Θεός έχει προσδιορίσει όχι μόνο σωτηρία και κληρονομία αιώνια, αλλά με τα πάσης βεβαιότητος έργο, αποστολή, γιατί πρέπει να πράξει κατά πάντα τον Λόγο του Θεού ο άνθρωπος και να εκπληρώσει την αποστολή του, ώστε να εισέλθει πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών και να απολαύσει πλήρη το μισθό του. Επαναλαμβάνω, πρόσεχε το σπέρμα το Άγιο που έθεσε ο Θεός μέσα σου. Πρόσεχε τον εσωτερικό σου άνθρωπο, τον οποίον ο Θεός οικοδομεί εις δόξαν του ονόματός του του Αγίου. Και μη φροντίζεις τα των ανθρώπων και τα επίγεια, αλλά να μεριμνάς με όλη την ψυχή σου, την καρδιά σου, τη δύναμή σου, ιδιαιτέρως τη θέλησή σου, να μεριμνάς τα του Κυρίου, ώστε να δεις τον καρπό, τον πλήρη, που ο Θεός έχει προσδιορίσει για τον κάθε έναν από εμάς και για σένα προσωπικά. Πιο απλά, ο Λόγος του Θεού λέγει, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο Ιησούς Χριστός, αλλά ταυτόχρονα λέει, σείς είστε το φως του κόσμου. Σείς ποιοι που έχετε εντός σας το σπέρμα το Άγιο. Και ποιο είναι το σπέρμα το Άγιο? Τον Ιησού Χριστόν που κατοικεί εντός σου, τον Πατέρα που κατοικεί εντός σου δια Πνεύματος Αγίου, καθώς είναι γεγραμμένο, δεν εξεύρετε ότι είστε ναός του Θεού, διότι το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας. Φρόντιζε τον εσωτερικό σου άνθρωπο. Γιατί είναι βέβαιον ότι ο άνθρωπος αποτελείται από τον εξωτερικό, τον φθυρόμενο, αλλά ταυτόχρονα και από τον εσωτερικό που ανανεούται κάθε μέρα με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε η τυχόν προσωρινή ελαφρά θλίψης που πιθανόν, σίγουρα θα έλεγα, θα υπάρχει στη ζωή σου στον εξωτερικό άνθρωπο,
να το αποδέχεσαι σαν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, γιατί γνωρίζουμε ότι αυτή η προσωρινά ελαφρά θλίψης εργάζεται στη ζωή μας αιώνιον βάρος δόξης σε αυτούς, μόνο σε αυτούς που ενατενίζουνε όχι στα φθυρώμενα και τα σαλευόμενα, τα οποία χάνονται, αλλά στα ασάλευτα και στα ουράνια, τα οποία είναι αιώνια, δηλαδή μένουν στον αιώνα. Είναι ένας καινούριος δρόμος, ο δρόμος του χριστιανού, στον οποίον εξετάζουμε με μεγάλη προσοχή τον εσωτερικό μας άνθρωπο και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Είναι αυξανόμενος, είναι μειούμενος ο εξωτερικός άνθρωπος, οφθυρώμενος, καλά πάμε, δόξα στο Θεό. Αν όμως ο εσωτερικός άνθρωπος είναι μειούμενος και ο εξωτερικός άνθρωπος είναι αυξανόμενος, το τέλος θα είναι δύσκολο, καρπός δεν θα υπάρχει και σωτηρία αμφίβολη πλην ως διαπυρός πιθανών. Ο Θεός λοιπόν να μας φωτίσει και να μας βοηθάει να διερευνούμε στη ζωή μας τον εσωτερικό τον άνθρωπο, ο οποίος πρέπει να κρατεούται καθημέραν δια Πνεύματος Αγίου, και τον εξωτερικόν άνθρωπον, ο οποίος πρέπει να μειούται, γιατί κατά το Λόγο του Θεού ο Χριστός πρέπει να αυξάνει και εμείς πρέπει να μειούμεθα. Αμήν.